Αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από τον Δήμο Ηρακλείου διεκδικεί γνωστή ακτιβίστρια των ΑΜΕΑ Γεωργία Ξημεράκη, η οποία πριν από 4 μήνες τραυματίστηκε σε λακκούβα έξω από το Καπετανάκιο. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος δεν αποζημιώνει για λακκούβες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Δεν ξέρω τι κάνει ο Δήμος και πόσο κοστολογεί τη σωματική κυριότητα των δημοτών του, αλλά εγώ αυτό θα κάνω. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου να ο καθένας να διεκδικεί τα δικαιώματά του, γιατί αφού πληρώνω φόρους, δημοτικά τέλη. Η ίδια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλιο με την ταλαιπωρία της να διαρκεί ένα περίπου μήνα, έχοντας βάλει, όπως είπε, λάμες στο δεξί πόδι πέρα από τα 33 ράματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η λακκούβα, δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Δεν είναι καλό το οδόστρωμα γενικό στο Ηράκλειο, αλλά... Την έχεις πολλές φορές ο οδόστρωμα στο Ηράκλειο. Πάρα πολλές. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 29 Ιανουαρίου έξω από το Καπετανάκιο. Όπως υποστηρίζει η κυρία Ξημεράκη, μία λακκούβα κάλυπτε το 50% της ράμπας, λακκούβα η οποία μπαλώθηκε μετά το ατύχημα. Προσπάθησα να κάνω μία μανούβρα για να μπορέσω να το κάνω, να αποφύγω τη λακκούβα και στην προσπάθειά μου αυτή συγκρούστηκα με ένα άλλο αμάξι περκότανε εγώ πίσω. Το βασικό είναι ότι πήγα να τα αποφύγω, δεν μπορούσα, ήταν σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσα να ανέβω τη ράμπα. Η ίδια κατέθεσε σχετική αίτηση στο Δήμο, η οποία συνοδευόταν από αντίγραφο εγγραφή συμβάντος από την αστυνομία, τιμολόγια ανταλλακτικών και μεταφορικών, φωτογραφίες του συμβάντος και ιατρική γνωμάτευση. Είναι το πρώτο μέλημα, δεν είναι οι φιγούρες και να κάνουμε διάφορα έτσι για να βγάλουμε φωτογραφίες. Είναι ουσιαστικά να νοιαζόμαστε για τον πολίτη. Η κυρία Ξημεράκη αναμένει απάντηση από τον Δήμο στην αίτησή της, με την ίδια να είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει, όπως ανέφερε, τα δικαιώματά της μέσω της νομικής οδού.